5 τόμοι στην περιφέρεια έχει 16 τόμοι, 11 τόμοι στη Θεσσαλία και 5 τόμοι στη Στερεά Ελλάδα, θα έπρεπε να είναι 21 οι τόμοι. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω ότι εγώ είμαι στην τόμη Αγίου Γεωργίου Λάρισας, είμαι διοικητικός υπάλληλος. Ξεκινήσαμε πολύ καλά. Νομίζω ότι ο θεσμός των τόμη το 2017 που θεσμοθετήθηκε και ξεκινήσαμε το 2018 ήταν ό,τι καλύτερο θα έλεγα από πλευρά έτσι πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τα πρέπει όμως, το είπαμε και στους εκπροσώπους σας, μας επισκέφθηκαν το Δήμο Λαρισαίων, τους θέσαμε τα θέματα τα οποία ταλανίζουν και τη τόμη πλέον, παρότι είναι 3 χρόνια. Στον πέμπτο χρόνο μπαίνουμε εμείς. Εκείνο το οποίο χρειάζεται, σας άκουσα με πολύ προσοχή. Συμφωνώ σε ό,τι είπατε. Συμφωνώ στα πελώρια γιατί που θέσατε. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι όλοι μαζί να προσπαθήσουμε με τον απόλυτο σεβασμό, την ενεργητική ακρόαση, την ενσυναίσθηση που είναι απαραίτητες και στον υγειονομικό χώρο, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη, στον λύκειο υπηρεσιών υγείας να εξυπηρετείται. Χρειάζεται και εδώ και στις τόμοι να υπάρξει το στοιχείο, γιατί υπάρχει έντονη υποστελέχωση. Φανταστείτε ότι οι τόμοι έχουν σχεδιαστεί να είναι να αποτελούνται από 12 άτομα. 12 άτομα, από τα οποία οι 5 είναι γιατροί, 2 διοικητικοί, 2 επισκέπτες υγείας, 2 νοσηλευτές και ένας κοινωνικός λειτουργός. Ξεκινήσαμε 10 και είμαστε αυτή τη στιγμή 8. Και δουλεύουμε πρωί και απόγευμα. Είμαστε εμβολιαστικό κέντρο. Έχουμε τη δική μας ιδιότητα που είναι η πρόληψη, η προαγωγή. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι όλοι μας να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, να στελεχωθούν οι τόμοι. Κύριε Πρόεδρε, θυμίζω ότι έτρεξε μια προκήρυξη η οποία θα έπρεπε τον Ιούνιο να βγουν τα αποτελέσματα. Τον Ιούνιο πήγε μετά για 31 Δεκεμβρίου. Τώρα ακούμε ότι θα βγουν τα αποτελέσματα τέλος Αυγούστου. Αυτό αποτέλεσε αφορμή στο να μην έχουμε τη δυνατότητα εμείς να έχουμε κάποιον γιατρό, γιατί ξέρω ότι για τη στόμη ήταν 334 γιατροί που είχαν υποβάλει αίτηση. Οπότε, αν είχαν έρθει από τον Ιούνιο, θα είχαμε τη δυνατότητα και να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο αναφορικά με την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας και αφετέρου με το εμβολιαστικό κέντρο. Έχουμε ξεπεράσει τους 25.000 που έχουν εμβολιαστεί στη τόμη και είμαστε πρωί και απόγευμα εμείς.